Ουσιαστικά τον αναγκάζει να πληρώνει φόρο, είτε έχει κέρδη είτε ζημίες, κάτι το οποίο δεν ήσχε μέχρι πρότινο. Υπήρχαν πολλέ ατομικέ επιχειρήσει που για συνεχόμενα έτη δήλωναν ζημίε χωρί να να έχουν κάποια φορολογική επιβάρηση στο τέλο τη χρονιά. Και η λογική του όλου σχεδίου είναι ότι δεν μπορεί ας πούμε, ο μισθωτό, ο, υπάλληλο σε μια εταιρεία να πληρώνει περισσότερο φόρο από κάποιον που έχει μια επιχείρηση. Εγώ έχω να προτείνω ε, σε αυτού που έχουν ξεχασμένε, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι πολλοί, σε αυτού που έχουν ξεχασμένε ανενεργέ ατομικέ επιχειρήσει, οι οποίε είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου και απλά τι αφήνουν για να έχουν μια ασφάλεια ή οτιδήποτε, να δουν την λύση τη εκπρόθεσμη διακοπή. Υπάρχει δυνατότητα να ετηθεί κάποιο διακοπή με 31/10/2022, ας πούμε. Έτσι ώστε να αποφύγει τη φορολογία την άσκοπη για το 2023. Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα podcast ελεύθερο και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθεί για να πάτε να δει αυτό το πολύ σημαντικό επεισόδιο που θα έχει σχέση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Σημαίνει ότι ενδιαφέρεσαι για οικονομικά και σημαίνει ότι μάλλον είσαι επιχειρηματία και πολύ καλά έκανε. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με το φίλο μου. Και λογιστή μου Πασχάλη Τσελίκη. Θα υπάρχουν τα links με την υπηρεσία του, τη συμβουλευτική στις, ε, στην περιγραφή από κάτω και στο πρώτο σχόλιο. Σε περίπτωση που θέλει να τον καλέσει και εσύ ο ίδιο, εμεί θα προσπαθήσουμε σε αυτό το επεισόδιο καταρχάς να πω ότι δεν θα κρίνουμε κυβέρνηση. Θα δούμε μόνο ομα το τι έχει συμβεί και τι σημαίνει αυτό για τον ε, επιχειρηματία. Σωστά, Πασχάλη. Σωστά. Τι κάνει, πώ είσαι. Καλά, Λευτέρα, εσύ Πώ τα βλέπει τα πράγματα. <laughs> καλά πάνε γενικά. <laughs> <laughs> Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε λίγο να, να δώσουμε ένα, ένα γρήγορο, με γρήγορη ματιά του τι έχει συμβεί που οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν καταλαβαίνουν και να πω κιόλας ότι ήσουν το πρώτο μου podcast εδώ στο Ελεύθερος. Σωστά. Τώρα σχεδόν είμαστε στο εκατοστό επεισόδιο. Πήγε καλά. Έχει πάει καλά. 72.000 πλάσια εγγεγραμμένους έχει. Εσύ το εγγενίασες. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε ναι. Ε, να πούμε αρχικά ότι από τι 11 του μήνα έχει ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο. Περιλαμβάνει κυρίω μεγάλε αλλαγέ για του ελεύθερου επαγγελματίε. Ουσιαστικά οι αλλαγέ στη φορολογία των επιχειρήσεων αφορούν μόνο του ελεύθερου επαγγελματίε, ατομικέ επιχειρήσει. Δεν έχουν να κάνουν με νομικά πρόσωπα με εταιρείε. Οπότε θα επικεντρωθούμε και σε αυτού στην κουβέντα. Εσύ είπα, Χάλι, τώρα να πω καταρχά ότι αναλαμβάνεις αναλαμβάνει από όλη την Ελλάδα πελάτε, σωστά. Σωστά, σωστά. Δεν έχει δηλαδή σημασία το που έχει έδρα. Όχι, όχι. Έδρα δουλεύ ο δουλεύουμε και εξ αποστάσεω μέσω calls και zoom. Και... Άρα είναι πλήρω στα νέα μέτρα. Και ε, ναι, όχι στα νέα μέτρα. Στις... Να προσαρμοστούμε στι ανάγκε τη εποχή. Σωστά. Ωραία ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που θα βιώσει ένα Έλληνα ελεύθερο επαγγελματία. Καταρχά, αυτό απευθύνεται το νομοσχέδιο και για αυτού που έχουν ή και όχι, όχι, ανώνυμε εταιρείε κτλ. Αφορά μόνο τι ατομ, ατομικέ επιχειρήσει, ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Ουσιαστικά αυτοί που δουλεύουν στο, στον αφημί του, στο όνομά του. Δηλαδή, όχι αυτοί που έχουν κάνει έναρξη κάποια εταιρεία και είναι μέτοχοι ή μέλη σε μια εταιρεία. Για αυτού δεν έχει κάποια πρόβλεψη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ποιο είναι το βασικό που αλλάζει για τον επιχειρηματία. Ουσιαστικά τον αναγκάζει να πληρώνει φόρο, είτε έχει κέρδη είτε ζημίε, κάτι το οποίο δεν ήσχε μέχρι πρώτη. Υπήρχαν πολλέ ατομικέ επιχειρήσει που για συνεχόμενα έτη έβγαζαν, δήλωναν ζημίε χωρί να έχουν κάποια φορολογική επιβάρυνση στο τέλο τη χρονιά. Και η λογική του όλου του σχεδίου είναι ότι δεν μπορεί ας πούμε, ο μισθωτό, ο υπάλληλο σε μια εταιρεία να πληρώνει περισσότερο φόρο από κάποιον που έχει μια επιχείρηση. Mm. Πήγανε να εξισορροπήσουν καλό ή κακό αυτό το κενό που υπήρχε ανάμεσα στο φόρο που εισέπραξε το κράτο από του υπαλλήλου, από του μισθωτού, και στον φόρο που εισέπραξε από του ελεύθερου επαγγελματίε. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα για αυτούς που δηλώνουν ζημίες ότι δικαιούνται επιδομάτων. Σωστά. Και αυτό θέλουν ας πούμε, να εξισορροπήσουν κάπως, να δούνε τι πραγματικά γίνεται στην αγορά έτσι ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα από αυτούς που σε εισαγωγικά δεν τα δικαιούν τους τόσα χρόνια και να τα δώσουν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Κατάλαβα. Οπότε αν ένας έχει μια ατομική επιχείρηση και έχει τζίρο ας πούμε 10.000 ευρώ το χρόνο ναι. Τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, Ουσιαστικά η ρύθμιση που έχει ψηφιστεί αφορά τα καθαρά κέρδη τη επιχειρήση και όχι το τι τζίρο θα κάνει. Mm. Οπότε σου λέει ότι α, ουσιαστικά συγκρίνει τα καθαρά κέρδη με τον μισθό που παίρνει, με το βασικό μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, με το μεικτό. Okay. Και έχουν κάνει μια σύνδεση του ότι δεν μπορεί ένα υπάλληλο που αμείβεται με το βασικό μισθό να βγάζει περισσότερα χρήματα καθαρά. Από έναν που ασχολείται με το ελεύθερο επάγγελμα. Άρα. Οπότε σου λέει ότι, ό,τι αποτέλεσμα και να έχει χρονιά σου, εσύ θα φορολογηθεί ε, minimum με το μέτρο αυτό. Δηλαδή είναι 14 επί 780, α πούμε, βγαίνει γύρω στα 1900 το minimum ε, ποσό καθαρού κέρδου που θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Το minimum του καθαρού κέρδου είναι 10.900 ετησίω. Ναι, ναι. Που δηλαδή σχεδόν ένα χιλιάρικο, λίγο λιγότερο τον μήνα. Ε, ναι, γιατί το κάνουν επειδή 14 τον υπολογισμό, επειδή στου μισθωτού υπάρχουν okay. 14 μισθοί μαζί με τα δώρα κτλ. Ό,τι να είναι εντελώ από μία η, άποψη. Η, είπαμε δε δεν θα, θα το αυτοί, αυτοί, ναι. Αν και καταλαβαίνω από γιατί θέλουν να, να, το κάνουν, ναι. αυτό που καταλαβαίνω και διόρθωσέ με είναι το εξή, ότι όταν έχει εταιρεία, α πούμε, το άφημι το δικό σου το προσωπικό είναι διαφορετικό με το άφημα τη εταιρεία σου. Σωστά. Και η εταιρεία σου κόβει ένα κόβει εσύ τον εαυτό σου ω διαχειριστή εταιρεία, ένα μισθό στον εαυτό σου, άμα είσαι ο μοναδικό Σωστά. σου εκεί μέσα. Ή άμα έχει υπαλλήλου, κόβει μισθό. Οπότε στην ατομική την επιχείρηση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε χρήματα διαχειρίζεται η επιχείρηση, ουσιαστικά τα διαχειρίζεται είναι και. Είναι μία τσέπη. Είναι μία τσέπη. Ναι, ναι. Αυτοί ουσιαστικά τώρα προσπαθούν να το διαχωρίσουν ή δεν του ενδιαφέρει να το διαχωρίσουν και του ενδιαφέρει απλά να το φορολογήσουν. Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει πίσω αυτό η σύγκριση με το πώ είναι ένα φυσικό πρόσωπο σαν μέλο μια εταιρεία. Είναι και οι ίδιοι ξεκάθαροι σε ερωτήσει που έχουν δεχθεί ότι ο λόγο που γίνεται αυτό είναι για να εξορροπηθεί και το κομμάτι των επιδομάτων που σωστά ανέφερε, αλλά και το κομμάτι. Τη φορολόγηση ενό υπαλλήλου και ενό επαγγελματία. Δηλαδή, δεν, δεν αγγίζουν καν το πώ λειτουργεί ένα μέλο σε μια εταιρεία. Κατάλαβα. Το οποίο έχει είτε μέρισμα είτε αμοιβή από μισθό, όπω είπε. Ωραία. Και τι πρέπει να προσέξει τώρα από εδώ και πέρα. Οι περισσότεροι επαγγελματίε αυτή τη στιγμή έχουν βάλει μαύρε πλερέζε και ουσιαστικά κλέγονται. Γι' αυτό που έγινε και είναι στεναχωρημένοι και σκέφτονται χιλιαδιο. Ναι. Ποιο είναι ο σωστό τρόπο αντιμετώπιση, Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το μέτρο ισχύει από το 2023. Οπότε ε, είναι λίγο αργά εκ των πραγμάτων να διορθωθούν πράγματα για τη χρονιά που διανύουμε και τελειώνει σε μερικέ μέρε. Οπότε η όποια συμβουλευτική ας πούμε, και η όποια αλλαγή στη πλεύση των εταιρείων θα πρέπει να εφαρμοστεί από το 2024. Θα πρέπει αρχικά να δούνε την λειτουργία του εν γέννη. Δηλαδή να υπάρξει μια σωστή ε, κοστολόγηση, θα λέγαμε, τη επιχείρηση και να δούνε αν πραγματικά βγαίνει αυτό που κάνουν ή όχι οικονομικά. Mm. Δηλαδή ποιο είναι, να καταλήξουν στο ποιο είναι το πραγματικό κέρδος που τους αφήνει η δραστηριότητά τους και από εκεί και μετά να σκεφτούν αν αυτό αξίζει όπως λειτουργεί να συνεχιστεί ή πρέπει να πάνε σε μία άλλη λύση με τη σύσταση κάποιας εταιρεία Και να δούνε και πώς, πώς μπορούν να προχωρήσουν σε, στην επόμενη φάση τώρα του οικονομικού συστήματος η οποία θέλει μια ψηφιοποιημένη έτσι, λίγο κατάσταση. Ναι, βέβαια πριν πάμε σε αυτό να πω ότι στο κομμάτι που ανέφερα νωρίτερα στην αλλαγή του τρόπου λειτουργία έχει προβλεφθεί και έχει μπει ένα περιορισμό ότι αν κάποιο πάει να αποφύγει το τεκμήριο αυτό, το ελάχιστο εισόδημα που θέλει το κράτο να επιβάλλει με τη σύσταση μια εταιρεία μονοπρόσωπη, ε, εκεί, ε, αν τον εντοπίσουν, ουσιαστικά απορρίπτεται αυτό που έκανε γιατί θα φορολογηθεί με βάση το τεκμαρτό και πάλι. Αυτό τι, δεν το κατάλαβα. Τι θέλω να πω, Ότι έχω εγώ μια ατομική επιχείρηση ναι. στην οποία μου πιάνει, ε, στην οποία με βάση αυτά που έχουν ψηφιστεί θα φορολογηθώ με το τεκμαρτό εισόδημα. Και αποφασίζω να κλείσω την ατομική μου επιχείρηση και να πάω να κάνω μια μονοπρόσωπη οίκε. Mm. Μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Mm. Αν διαπιστωθεί ότι ο λόγο που το έκανα αυτό είναι για να αποφύγω να φορολογηθώ ω ελεύθερο επαγγελματία με το τεκμαρτό εισόδημα, ε, αυτό δεν θα, δεν θα πιάσει, α πούμε. Γιατί έχει προβλεφθεί ότι δεν γίνεται, θα ξαναφορολογηθώ με το τεκμαρτό και ω μέτοχο σε μονοπρόσωπη οίκη ναι, ή σε αλλά, μονοπρόσωπη ΕΠΕ. μισό λεπτό. Είπαμε πριν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν επηρεάζει αυτού που έχουν. τι υφιστάμενε. Αν κάποιο πάει να το κάνει επί σκοπού, Okay. έτσι ώστε να αποφύγει το τεκμήριο και να κάνει νέα εταιρεία εκεί πέρα ε, τον επηρεάζει άμεσα επειδή αυτό πιάνει για από το 2023 ενώ δηλαδή το κλείνω το business ναι. μέσα στο 23 γλυτώνω το 23 τη φορολογία και το 24 κάνω ήκε ναι ναι και του έχει τέτοιο, μόνο για, μόνο για τον πρώτο χρόνο θα ισχύει αυτό. Αυτό νομίζω έχει για τα τρία πρώτα χρόνια θα πρέπει να. Αποφυθεί. Είναι και πολύ ναι, ναι, δεν, μπορεί, ναι. δεν έχουν αφήσει στο κάποιο loop έτσι, ανοιχτό. Ναι, ένα παραθυράκι. Αυτό που υπήρξε ναι. ήταν αυτό το οποίο έκλεισαν. Τώρα εντάξει, στην πορεία, επειδή αναμένουμε και διευκρινιστικέ αποφάσει για όλα αυτά, λογικά θα, θα υπάρξουν και άλλα παραθυράκια τα οποία δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ακόμη. Γιατί δεν έχουν βγει απλά. Ναι, ναι. Άρα εδώ υπάρχει μια κατάσταση στην οποία οι επιχειρηματίες θα κληθούν να δουν την επιχείρησή τους κατάματα. Σίγουρα, ναι. Θα εδώ δεν θα χρειαστεί κάποιο λογιστή σωστός όπω εσύ, α πούμε, οικονομικό σύμβουλο να του να τους, να τους κατατοπίσει. Η πρόταση δείξει, δικιά μου αυτή είναι, είναι δηλαδή να επικοινωνήσουν όλοι mm. το συντομότερο, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, με του λογιστέ με του προσωπικού του συμβούλου, για να δουν πώ θα χειριστούν το θέμα από εδώ και στο εξή. Γιατί Ήδη είναι αργά για το 23 για να μην χάσουν και την χρονιά που έρχεται ας πούμε. Οπότε στις λύσεις του επιχειρηματία δεν είναι λύση το να κλείσει την υπάρχουσα και να κάνει έναρξη καινούργια. Μόνο του όχι. Θα πρέπει να βρει αναγκαστικά κάποιον συνεταίρο. Mm. Και το είναι παραθυράκι που λέμε τώρα. Ναι, αλλά Αν δεν και είναι και πάντα ας πούμε, συμφέρον, συμφέρουσα επιλογή το να κλείσει την εταιρεία και, δεν είναι και, 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 να και δεν είναι και εύκολη. Τι, ναι. να βρει τώρα, στα καλά καθόλου ένα συνέτερο. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλει κάποιο γενικό πρόσωπο, κάποιο σύζυγο, αδερφό κτλ. Αλλά και πάλι. Και αυτή η απόφαση, έστω ότι δεν υπήρχε το περιορισμό αυτό, και αυτή η απόφαση για να την πάρει κάποιο, χρειάζεται κριτήρια αυστηρά αριθμητικά, α πούμε. Κατάλαβα. Το 23 θα... θα το φάω στη μάπα πάντω. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Το 23 δεν το γλιτώνουν, δηλαδή. Το 23 δεν το γλιτώνουν. Δεν το γλιτώνουν, ναι. Τώρα το 24 έχει ο Θεό από εκεί και ναι. Εγώ έχω να προτείνω σε αυτού που έχουν ξεχασμένε, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι πολλοί, σε αυτού που έχουν ξεχασμένε ανενεργέ ατομικέ επιχειρήσει, οι οποίε είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου και απλά τι αφήνουν για να έχουν μια ασφάλεια ή οτιδήποτε, ε, να δούνε την λύση τη εκπρόθεσμη διακοπή. Υπάρχει δυνατότητα να ετηθεί κάποιο διακοπή με 31 Δεκάτου 22, 22 α πούμε, έτσι ώστε να αποφύγει τη φορολογία την άσκοπη για το 2023. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λε και πιστεύω ναι. ότι εδώ έδωσε πολύ μεγάλο κλειδί. Όποιοι άνθρωποι το σκέφτονται αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσουν, εγώ πιστεύω. Α ψαχτούμε λίγο δηλαδή, με τα ναι, 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 να, ναι. να δούμε σημαντικό. τι γίνεται. Δηλαδή, άμα μπει στο TaxiNet, βλέπει μέσα άμα έχει ατομική επιχείρηση. Ναι, ναι. Αν κάνει ναι. στο TaxiNet, δηλαδή υπάρχει ένα πεδίο που λέει στοιχεία φυσικού προσώπου και στοιχεία επιχείρηση. Άμα το στοιχεία επιχείρηση, αν είναι προσβάσιμο, αν δηλαδή το πατά και μπαίνει μέσα, πά να πει ότι υπάρχει στο όνομά σου. Άρα μπορούν πολλοί έτσι να δουν και αν κάποιο έχει κάνει λάθο και, δεν... Και έχει ξεχάσει να κλείσει την εταιρεία, α πούμε. Πολλοί, πολλοί υπάρχουν. Ναι. Για τον ΑΒ λόγο. Μπορεί η εταιρεία να έχει ξέρω εγώ, κάποιο θέμα με κάποιο ακίνητο, με κάποιο αυτοκίνητο, με χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Αν κάποιο είναι νέο επιχειρηματία και τώρα θέλει να ξεκινήσει την δραστηριότητά του, ή να το πούμε μετά καλύτερα αυτό, Υπάρχει. Όχι, νομίζω μπορούμε να το αναφέρουμε τώρα. Υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση για τα τρία πρώτα χρόνια για του ολέφωτου Και για τα επόμενα ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται στο 100% το τεκμήριο. Το τεκμήριο στο 100% πηγαίνει από τον έκτο χρόνο. Μάλιστα. Οπότε σου δίνεται mm. η δυνατότητα, α πούμε, να δει πώ θα πα το πρώτο Άμε. διάστημα και να κρίνεις στη συνέχεια αν θα το συνεχίσει ή όχι. Επίση υπάρχουν εξαιρέσει για διάφορε ευπαθεί ομάδε όπω είναι. κάποια άτομα με ένα ποσοστό αναπηρία, νομίζω ότι του 65% υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο. για κάποιου που έχουν νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα, για φυλακισμένου υπάρχει πρόβλεψη. Σημαντικά. Και επίση δίνει τη δυνατότητα σε όλου, εφόσον ε, αμφισβητούν το τεκμήριο για τον ΑΒ λόγο και λένε ότι εγώ δεν έβγαλα 10.000, έβγαλα 7.000, να ζητήσουν τον έλεγχό του από την φορολογική αρχή και να αποδείξουν αυτό που ουσιαστικά λένε. Και να φορολογηθούν εν τέλει με τα 7.000. Τώρα, το πώ θα γίνει αυτό και σε τι χρόνο θα ολοκληρωθούν όλοι αυτοί οι έλεγχοι από την φορολογική διοίκηση είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα δούμε στην πράξη. Ναι. Γιατί ήδη καθυστερούν πάρα πολύ φορολογικοί έλεγχοι. Οι δω είναι εντελώ υποστελεχωμένε πλέον. Έχουν μείνει σε μεγάλε η λίγα άτομα. Και μέχρι και... να ολοκληρωθεί ο έλεγχο, τι γίνεται, ξέρουμε. Δεν εκαθαρίζει τη δήλωσή σου. Δηλαδή, όταν, υποβα... όταν υποβάλλει δήλωση ο ελεύθερο επαγγελματία, ε, εφόσον είναι όλα OK, βγαίνει απευθεία και το εκαθαριστικό σημείο και πληρώνει το φόρο. Ε, θεωρώ ότι πάνω σε αυτό θα υποβάλει κάποια δήλωση με επιφύλαξη, έτσι ώστε να μην εκαθαριστεί. Και να περιμένει πότε θα εκαθαριστεί ας πούμε, με, βάση τη... με βάση τον έλεγχο. Και μπορεί σε εκείνη την περίπτωση να πληρώσει μετά αναδρομικά. Αν βγει ότι κάτι έχει γίνει λάθο. Όχι, μπορεί. Ή, είτε το τεκμαρτό, είτε το πραγματικό, θα το πληρώσει αναδρομικά με το πέρα του ελέγχου. Αλλά και Μάλιστα. την πλήρη εφαρμογή αυτού πάλι θα τη δούμε μετά από τη διευκολύνση. Ελπίζω ο, ο κόσμο να εκτιμάει αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, την ειλικρινή συζήτηση, γιατί μπορεί να παίρνει στι απορίε του αυτή τη στιγμή απαντήσει, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι και από την καθημερινότητα δικιά μου στη δουλειά, α πούμε, ότι ακόμα δεν έχουν. Δεν έχω δεν καταλάβει, δεν ακριβώ τι γίνεται. Τη δηλαδή, με παίρνουν τηλέφωνο για από εταιρείε και με ρωτάνε και του εξηγώ ότι δεν αφορά εσά, α πούμε. Okay. Ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται τώρα. Γιατί πάμε σε μια εντελώ. Με, με, μεγάλη σπουδαία μετάβαση, έτσι. Είναι, είναι τεράστια, ναι. Δηλαδή... Αυτό με το My Data που λέει στο νομοσχέδιο. Ναι, το MyData είναι κάτι το οποίο ισχύει από το 2020 πιλωτικά, έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το μέτρο, αλλά με βάση τα όσα ψηφίστηκαν τελευταία, από μία πρώτη 24 γίνεται υποχρεωτικό στο σύνολο της οικονομίας και για όλους. Υπήρχαν στην αρχή κάποια παραθυράκια για κάποιους που έκοβαν ετήσια μικρό αριθμό τιμολογίων ή για κάποιους πιο χαμηλούς γύρους ότι μπορούσαν να τα διαβιβάζουν Ουσιαστικά το My τι είναι, είναι μια πλατφόρμα εξτρά τη ΑΔΕ, στην οποία ανεβάζουμε τιμολόγια πωλήσεων και τιμολόγια αγορών. Εντάξει, και έχει... Αυτό τώρα μιλάμε για όλε τι επιχειρήσει εντό 24 ώρα. Για όλε. Ναι. Ναι. Ε. Ναι. Υπάρχει τρόπο να το κάνει και. Εγώ κάνω κάνα 15 μέρε να το ανεβάζει. Ναι, εντάξει, υπάρχει... υπήρχαν κάποια παραθυράκια μέχρι τι 20 του επόμενου, κτλ. πούμε, και τα λοιπά, αλλά πλέον και αυτά πρακτικά καταργούνται. Θα είναι δηλαδή δύσκολο να, το... να γίνει Λειτουργικά αυτό πλέον. Άρα, ο νέο τύπου επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε συνεχή συζήτηση και σε συνεχή επαφή με τον λογιστή του και με το σύστημα στο οποίο κόβει αυτά τα τιμολόγια. Mm. Πρέπει να μπαίνει συχνά και με το λογισμό τραπέζι του, δηλαδή ουσιαστικά. Του οδηγεί, το ε, ε, οδηγεί ουσιαστικά στο να πάρουν όλοι κάποιο πρόγραμμα από το οποίο θα εκδίδουν τα παραστατικά τους. Υπάρχει δωρεάν εφαρμογή τη ΑΔΕ. Στην οποία μπορεί κάποιο που εκδίδει μικρό όγκο παραστατικών, ένα-δύο τιμολόγια το μήνα, να κάνει χρήση τη εφαρμογή αυτή και να μην έχει κάποια επιβάρηση οικονομική. Για κάποιον όμω που έχει μεγάλο όγκο παραστατικών, θα πρέπει υποχρεωτικά, εκ των πραγμάτων, λειτουργικά, να πάρει μια εφαρμογή από την οποία θα εκδίδει τα παραστατικά του. Η εφαρμογή αυτή θα είναι διασυνδεμένη με το MyData και θα του καλύπτει την υποχρέωση τη διαβίβαση του παραστατικού. Και εκεί μπορεί να πατήσει άμα θέλει ότι αυτό είναι προσχέδιο. Ναι. Άμα έχει λάβει ή δεν έχει λάβει τα λεφτά. Και μετά ότι αυτό. το στέλνω στο My Data. Όταν πάρει ναι. τα λεφτά, το στέλνω κιόλα. Γενικά να πούμε ότι αυτό έχει, δηλαδή, δεν, δηλαδή, δηλαδή, δεν καταργεί το, τη συναλλαγή όπω την ξέραμε, δηλαδή με την έκδοση του τιμολογίου ε, και την ε, ανταλλαγή των, χε, των χαρτιών, ας πούμε, των παραστατικών. Ουσιαστικά ε, είναι μια έξτρα υποχρέωση. Πάλι θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μα τιμολόγια, πάλι θα πρέπει να τα. Mm παίρνουμε με mail ή με ταχυδρομή οτιδήποτε, γιατί, γιατί μπορεί κάποιο να έχει κάνει λάθο, να μα έχει ανεβάσει στον αφημί μα κάποιο παραστατικό εκ παραδρομή, το οποίο στην πράξη να μην έπρεπε να, ποτέ να το πάρουμε. Mm. Okay, οπότε έχοντα στα χέρια το κανονικό παραστατικό, κάνουμε την αντιπαραβολή και υπάρχει δυνατότητα να το δεχθούμε, να το απορρίψουμε κτλ. Και... Σημα... Συγγνώμη, <συγνώμη> η σημαντική διαφορά που. Γιατί όλα αυτά λίγο ή πολύ ισχύουν μέχρι πρώτη. Αυτό που έρχεται και είναι το πιο σημαντικό είναι ότι επιβάλλονται θα, θα, θα υπάρξει απόφαση εντός του 24 που θα ξεκινήσουν οι ποινές mm. Εντάξει, για όποιον, δεν, για όποιον δεν υποστηρίζει την όλη διαδικασία θα προβλεφθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα τα οποία ήδη αναφέρονται μέσα στο νόμο που έχει ψηφιστεί αλλά υπάρχει η διευκρίνηση ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από όταν ουσιαστικά τα... βγει η απόφαση από τη δική της ΑΔΕ. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά έτσι όπως το θέτης υποχρεούται, αν δεν έχει ένα δύο τιμολόγια το μήνα, υποχρεούται να χρησιμοποιήσει ένα software εργαλείο, ένα software λογισμικό, με τον μήνα, που αυτά είναι τα λεγόμενα SaaS εργαλεία, software as a service, που υπάρχουν πο πολλά εκεί έξω γενικά, αλλά είναι. και πο πολύ εκλεπτισμένα είναι. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί πολύ, όμως το θέμα είναι ότι υποχρεούσε να πληρώσεις κάτι τέτοιο. Ε. Θυμάσαι περίπου πόσο κοστίζει ένα τέτοιο για να ξέρει και ο επιχειρηματίας το κόστος στο κάτι Κοίταξε τέτοιο. υπάρχουν διάφορες επιλογές στην αγορά δηλαδή τα απλά λογισμικά έκδοση παραστατικών μπορεί να είναι τύπου 100 ευρώ το χρόνο 150 ευρώ το χρόνο mm. που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά όμως κυρίως οι εταιρείε παροχής υπηρεσιών που έχουν ανάγκη να εκδίδουν τα παραστατικά τους από εκεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει στα περισσότερα ούτε υπόλοιπα ούτε κινήσεις ας πούμε εις πράξη, Τώρα για εμπορικέ επιχειρήσει και για μεγαλύτερε εταιρείε παροχή που έχουν ανάγκη από κάποιο ERP πρόγραμμα το οποίο θέλουν να παρακολουθούν πελάτε, προμηθευτέ, υπόλοιπα κτλ. Εκεί τα, τα, πακέτα είναι αρκετέ χιλιάδε ευρώ, α πούμε. Το ERP τι είναι, θύμισε μου. Για στο το όταν ERP όταν έχεις εμπορεύμα. Είναι ένα, είναι ένα, όχι, είναι γενικά ένα λογισμικό μέσω του οποίου διαχειρίζεσαι το σύνολο τη εμπορική σου δραστηριότητα. Είτε αυτή είναι παροχή υπηρεσιών, είτε είναι πώληση εμπορευμάτων, α πούμε με παρακολούθηση πολύπων πελατών, προμηθευτών, έχεις μέσα τους χρηματικούς λογαριασμού. Ε, αποθήκη για τις εμπορικές εταιρείε παρακολουθούν αποθήκη των ειδών του. Μάλιστα. Και πώς αυτό συνδέεται, συνδέεται αυτό με κάποιο ισόπ, ας πούμε. Ναι, υπάρχει δυνατότητα να συνδέεις αν, η, αν χρησιμοποιήσει ισόπ στην δραστηριότητά σου. Και αυτόματα όταν φεύγει ένας κωδικός φεύγει και ναι, από ναι, το... Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να κάνει καλό management τη αποθήκη με αυτόν τον τρόπο που είναι το πιο σημαντικό ναι, για ένα ναι, business. Νάξει, είναι γνωστό στην αγορά γενικά αυτό για τι εμπορικέ. Ε, το, το, χρησιμοποιούν τα μεγάλα e-shops έτσι δουλεύουν. Δηλαδή έρχεται η παραγγελία, έρχεται η παραγγελία από τον πελάτη στο e-shop. Αυτή ε, γίνεται σαν ένα παραστατικό στο ERP. Το οποίο συνέχεια μετασχηματίζει και Κατάλαβα. Και κόβει, ας πούμε, την απόδειξη ή το τιμολόγιο. Γενικά, το όλο πανηγύρι, ας πούμε, με τα My Data έχει να κάνει με τι εταιρείε πληροφορική. Έτσι. Δηλαδή, η, mm. η μεγαλύτερη ωφε, ωφελημένη από αυτό είναι οι εταιρείε πληροφορική. Σε εμά πέφτει κυρίω το βάρο τη πληροφόρηση, το οποίο έτσι κι αλλιώ θα κάναμε, βέβαια. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο όφελο για το δικό μα κλάδο σοβαρό για από αυτό. Ναι, κατάλαβα. Πάλι δηλαδή η κυβέρνηση ρίχνει σε εσά πάνω το βάρο το επικοινωνιακό. Ε, το όχι το επικοινωνιακό, το, το πρακτικό πέφτει σε εμά ουσιαστικά. Όχι το, Γιατί, το, το... α πούμε, όταν μπαίνει κάποιο ε, μέσα σε ένα σε τέτοιο σύστημα, ε, χάνεται. Σου λέει τι είναι αυτό τώρα και. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν είναι και τα ίδια όλα. Είναι διαφορετικά. Ζήθα πρέπει να ξέρει, α πούμε, το κάθε ένα διαφορετικό, τι και πώ. Εντάξει, όσον αφορά τα λογισμικά, υπάρχει και υποστήριξη από τι εταιρείε. Γι' ναι. αυτό του πληρώνει. Ε... Εμεί πιο πολύ είμαστε στο πώ θα δομηθεί το back office από όλο αυτό, πώ θα στηθούν τα... οι λειτουργίε του προγράμματο. Μια... Θεωρείς ο... ότι στο μακροπρόθεσμα θα βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα από αυτό. Ε, νομίζω είναι μεγάλη κουβέντα αυτό τώρα. Είναι πολύ και... αρχή ακόμα για να ξέρουμε. Θεωρώ ότι μπορούσαν να γίνουν αρκετά πράγματα γιατί όλο αυτό ε, ω επιτοπλίστο γίνεται για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή στην okay. Ελλάδα. Όπω και το φορολογικό ψηφίστηκε για του ελεύθερου επαγγελματίε. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν αρκετά πράγματα πριν γίνει όλο αυτό. Mm. Δηλαδή η έλεγχη θεωρώ ότι είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο ακόμη. Δεν μπορείς ας πούμε, να μην έχεις το απαραίτητο προσωπικό να υποστηρίξει ελέγχους και να πηγαίνεις με άλλους τρόπους να λύσεις το πρόβλημα της φοροδιοφυγής στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μήπως ένα σύστημα το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει πολλά Μήπω αυτό είναι ο πιο σωστό και ωφέλιμο δρόμο για να θα κράτους. βοηθούσε, Σίγουρα θα βοηθούσε, αλλά α πούμε είναι, θεωρώ ότι κοντά στα χλωρά και έγονται και τα ξερά εδώ πέρα με, το, με τον τρόπο που γίνεται. Okay. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσει που όντω δεν έχουν ε, 10.000 κέρδη το χρόνο. Του αναγκάζει τώρα να του βάλει σε μια διαδικασία ελέγχου π.χ. για να αποδείξουν το ότι δεν είναι ελέφαντε. Ναι. Ή ε, κάποιε επιχειρήσει που όντω κόβουν σωστά και τηρούν αρχείο με όλα τα παραστατικά, εσύ του υποχρεώνει Όλο αυτό να το κάνουν μέσα από το My Data, ενώ το έκαναν ήδη ε, όπω προβλεπόταν τόσα χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι το, το πιο μεγάλο πρόβλημα θα το έχουν κάποιοι λογιστέ οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να εξυγχρονιστούν. Ε, καλά, σίγουρα. Το ναι, σύστημα του πετάει εντελώ ναι, εκτό έξω τώρα. Αυτοί δε αυτοί εκ των δεν αν, δεν το, αν δεν αποφασίσουν να συγχρονιστούν με, το, με την εποχή, εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι θα βγουν εκτό τώρα. Δεν ξέρω πώ αλλιώ μπορεί να λειτουργήσουν έτσι. Να πούμε επίση ότι υπάρχει πρόβλεψη στο καινούργιο νομοσχέδιο ότι πέρα από τα έσοδα τα οποία γίνονται υποχρεωτικά με τον τρόπο που περιγράφουμε, θα πρέπει και οι δαπάνε των επιχειρήσεων πλέον να διαβιβάζονται από μία πρώτη στην πλατφόρμα. Και εδώ υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το πώ θα, θα αναγνωριστούν αυτά τα έξοδα σε περίπτωση ελέγχου. Η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι αν κάποιο έχει δαπάνη την οποία δεν έχει διαβιβάσει στο Maitata, στην πλατφόρμα του MyData, δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Οπότε μελλοντική έλεγχη θα κάνουν την αντιπαραβολή του ηλεκτρονικού βιβλίου με, το, με, το, με τα πραγματικά παραστατικά, και αν βλέπουν διαφορέ, θα μένουν σε αυτά που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Ναι. ναι. Οπότε και, και εδώ πρέπει να είμαστε προσφυστικοί, γιατί ουσιαστικά στα προηγούμενα έτη υπήρχε μια μεγάλη ελαστικότητα στο κομμάτι των δαπανών, επειδή δεν υπήρχαν και ποινέ για κάποιον που δεν το πα, ακολουθούσε όλο αυτό. Ε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει πλέον αυτή η πρόβλεψη, καλό ή κακό, θα πρέπει να τη δώσουμε σημασία. Άρα, τι, τι προτείνει για έναν επιχειρηματία για τι δαπάνε του, Πώ πρέπει να οργανώσει τι δαπάνε του, Από την άποψη, δεν <laughs> μιλάω για το κόστος του προσωπικού, μιλάω για τα έξοδα, τα τιμολόγια. Κοίτα, το κομμάτι του δαπανών η αλήθεια είναι ότι θα πέσει κυρίω σε εμά. Δηλαδή, ο επιχειρηματία απλά θα πρέπει να φροντίζει να είναι τυπικό όσον αφορά το αρχείο του στο κομμάτι του δαπανών και να το φέρνει έγκαιρα στο λογιστή, έτσι ώστε αυτό να διασταυρώνει τι δαπάνε αυτέ με το τι έχει ανεβάσει ο προμηθευτή του στο My Data και να κάνει τι αντίστοιχε συμφωνίε. Ουσιαστικά, οι δαπάνε οι δικέ μου είναι έσοδα δικά σου. Mm. Έτσι, οπότε, εγώ ω λογιστή θα δω ε, τα έσοδα που έχει ανεβάσει εσύ τα οποία είναι δαπάνη δικιά μου και θα τα αντιπαραβάλω με τα τιμολόγια που έχω στα χέρια μου. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πω ότι όντω ισχύει αυτή η δαπάνη, να, να τη βάλω σε ποια κατηγορία ανήκει ε, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Και εφόσον εσύ για τον ΑΒ λόγο το έσοδο σου δεν το έχει ανεβάσει, γιατί αρνείσαι να πάρει ένα πρόγραμμα ή αρνείσαι ξέρω εγώ, να συμμορφωθεί με την πλατφόρμα, πρέπει εγώ να πω ότι εσύ δεν το ανέβασε, οπότε το ανεβάζω εγώ σαν δικό μου έξοδο. Ναι, κατάλαβα. Σχέδι... Αλλά αυτό είναι κομμάτι λογιστή. Ναι. Ωραία. Είπε κάτι πριν σημαντικό ότι αυτό δεν σημαίνει ότι φεύγουν τα χαρτιά. Και τι σημαίνει όμω αυτό για τα χαρτιά, όμω για, για τα λεφτά, για το cash, για το ρευστό. Το θέλω να μάθω. Τι σημαίνει όλο αυτό που γίνεται για το ρευστό. Για το, στο κομμάτι του My Data εννοεί. Γενικά. Έχουμε τώρα μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει κάποιε κινήσει οι οποίε κόβουν κατά πολύ το ρευστό. Δηλαδή ναι. το, χρήμα. Κοίτα, σε αυτό που έχει ψηφιστεί τώρα, η, σημαντικότερη διαφορά όσον αφορά το ρευστό είναι στι συναλλαγέ με τα ακίνητα. Έτσι, ε, καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα να πληρώσει μια αγορά ακινήτου με μετρητά. Έτσι, είτε μεταξύ φυσικών προσώπων, είτε αν υπάρχει εταιρεία στη μέση. Mm. Αφήνει ένα παραθυράκι για αυτούς που είχαν υπογράψει προσύμφωνο για μια αγοραπολισία ενό ακινήτου πριν τι δεκάτου που ψηφίστηκε ο νόμο, ότι όταν γίνει το οριστικό συμβόλαιο, όποτε και να είναι αυτό, ε, εκεί μπορεί να υπάρξει μετρητό. Ωραία. Αλλά θα είναι και τα τελευταία συμβόλαια που θα γίνουν αυτά. Ε, τώρα, όσον αφορά τα My Data, ε, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο κομμάτι των μετρητών. Δηλαδή, για τι επιχειρηματικέ συναλλαγέ ισχύει το γνωστόριο των 500 ευρώ ε, καθαρή αξία. Ε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όσον αφορά τις α, συναλλαγές με ιδιώτες για αυτούς δηλαδή που έχουν ε, πελάτες ιδιώτες και έχουν συναλλαγές άνω των 500 ευρώ ε, συνολική αξία εκεί πέρα ε, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή τέτοια συναλλαγή με μετρητά ε, το πρόστιμο από 100 ευρώ που ήταν πλέον θα πάει στο διπλάσιο της συναλλαγής ναι, ναι. αυτό μιλάμε για 500 ευρώ και πάνω ναι Οπότε που. Δηλαδή, συναλάζει... αν έρθει κάποιο με ένα χιλιάρικο να πάρει ένα πλυντήριο. Ναι, κα. Ε, θα πρέπει να φροντίσει να μην είναι κα. Δηλαδή, είτε να το στείλει τράπεζα, είτε να. Πφ, τώρα, αν είναι σε ώρε λειτουργία τραπεζών, δεν έχει βγει κάτι. Κι αν ο επιχειρηματία θα πάρει. Εκεί, σε περίπτωση ελέγχου. Okay. Υπάρχει. Αυτό το, αυτή η ποινή, 2.000 που είπαμε, ναι, ναι. Και τι άλλε ποινέ ε, βάζουν, α πούμε, ξέρω ότι όσοι δεν έχουν POS. Από εδώ και πέρα θα έχουν μια, ένα πολύ μεγάλο χρηματικό πρόστιμο για ποινή. Αυτό, έχει, αυτό, είναι κάτι που ήδη ισχύει και παίρνει παράταση στην παράταση. Ας πούμε, τώρα πλέον έχει πάει για Φεβρουάριο του 2024. Ε, ουσιαστικά σε υποχρεώ, υποχρεώνουν τι επιχειρήσει ε, να συνδέσουν τα POS του με τι ταμιακέ μηχανέ του. Μάλιστα. Έχει βγει και κομμάτι στο οποίο τους επιδοτούν για POS και με μηχανές που δεν είναι συμβατές με τη διαδικασία να τις αναβαθμίσουν, να πάρουν και ε, αυτό που θα γίνει στην πράξη θα είναι ότι δεν θα μπορεί να χτυπηθεί κάρτα στο POS αν δεν χτυπηθεί πρώτα απόδειξη επιταμιακή. Mm. Εκεί θέλουν να καταλήξουν. Γιατί πολλοί μέχρι σήμερα ε, τι έκαναν, μπορεί να εισέπραταν ακόμα και με POS και την απόδειξη να την αγνοούσαν. Αυτό σε real mm. time δεν διασταυρώνεται. Ναι, ε, τα χρήματα μπαίνουν στην τράπεζα, η απόδειξη είναι στην ΑΔΕ. Κατάλαβε. Οπότε για να είχε κάποιο πρόβλημα αυτό που το έκανε, θα έπρεπε να υπεράσει από κάποιον έλεγχο. Εγώ το καλύτερο που είχα ακούσει ήταν ότι ο άλλο είχε δύο POS. Το ένα ήταν από εταιρεία του εξωτερικού και έδινε εκείνο. Ωραίος, εντάξει. <laughs> θα το πιάσανε και. <laughs> τώρα έφυγε άκλα αυτό. <laughs> ναι. Από τη μήκονο. Έφυγε τρέχοντα. Αυτό βέβαια <laughs> δεν απαγορεύεται. Σε περίπτωση που κόβει αποδείξει και για το ξένο POS, υπάρχει δυνατότητα οι εταιρείε να έχουν τράπεζα σε. Αυτά είναι άλλα κόλπα. Μην τα ναι, λε ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να <laughs> τα <laughs> άλλα κόλπα. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά για του ιδιώτε, έχει κάτι άλλο για του ιδιώτε εκτό από το, το ε, ρευστό των το... 500 ευρώ ε. και τα ακίνητα. Τα ακίνητα, ε, ναι, Κάτι α, που α... να ενδιαφέρει του ιδιώτε. Θεωρώ ότι η μεγάλη αλλαγή, η δεύτερη μεγαλύτερη, αν μπορούσαμε να την κατατάξουμε στο νομοσχέδιο, είναι το κομμάτι των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το mm. κομμάτι των Airbnb. Πολύ που είναι ευρέω γνωστό, α πούμε. Ε, Τι γίνεται στο, εκεί? στο, οποίο ουσιαστικά θα, φαρ, θα εφαρμοστεί κάτι το οποίο ήδη ίσχυε από το 2016 που έχει βγει ο νόμος για την βραχυχρόνια και γίνεται όλο αυτό το, το πάρτι με, τα, με τις μισθώσεις των ακινήτων που έχουν πάει, οι τιμές εκεί που έχουν πάει. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο στην άνοδο των τιμών στα ενίκια κυρίως έχει παίξει η αγορά της βραχυχρόνιας. Από μία πρώτη 24 λοιπόν, κάποιο που εκμεταλλεύεται για βραχυχρόνια μίσθωση πάνω από δύο ακίνητα, από τρία ακίνητα και πάνω, θα πρέπει τον αναγκάζει ο νόμο να κάνει έναρξη επιχείρηση. Και τι, ε, τι και επιχείρηση πέρα... μπορεί να κάνει αυτό, Ατομική, α πούμε, πώ θα ναι, ξεκινήσει. σε ατομική, με. θα πάμε κυρίω, γιατί εκεί πέρα τα ακίνητα είναι στα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει διαδικασία για να βάλει το ακίνητο μετά στην εταιρεία. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να κάνει κάποια εταιρεία έτσι ώστε να μισθώσει τα ακίνητα στην εταιρεία και μετά να τα εκμεταλλεύεται η εταιρεία ω βραχυχρόνια mm, μίσο. Κατάλαβα. Δηλαδή, κάνει το φυσικό πρόσωπο με συστήνει μια καινούργια εταιρεία, κάνει μακροχρόνια μίσθωση των ακινήτων στην καινούργια εταιρεία και από εκεί και μετά η εταιρεία τα εκμεταλλεύεται με βραχυχρόνια. Εσύ αναλαμβάνει και τέτοιου πελάτε, ναι, ναι, φυσικά. Γενικά, εσύ. Πέρα... Περίπου πού επικεντρώνεσαι, Εγώ κυρίως ασχολούμαι με επιχειρήσει. Μάλιστα. Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, είτε είναι κάποιο, κάποιο, νομικό πρόσωπο. Ε, Στου ιδιώτε κυρίω κάποιο συμβουλευτικό θέμα, αν προκύψει. Συμβουλευτική κάνει, άμα κάποιο έχει θέμα. Ναι, ναι φυσικά. Για τη βραχυχρόνια, ε, να πούμε ότι πέρα από την υποχρέωση για έναρξη επιχείρηση από τρία κινήτα και πάνω, υπάρχει και σε αυτού που ήδη έχουν επιχείρηση π.χ. και δουλεύουν με βραχυχρόνια μίσθωση. Ε, του υποχρεώνει η νομοθεσία, αν συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται από τρία κινήτα και πάνω, να επιβάλλουν ΦΠΑ. Κάτι το οποίο δεν είχε. Ουσιαστικά αυξάνει τον ανταγωνισμό με τα ξενοδοχεία. Γιατί ουσιαστικά θα αυξηθεί σε μία μέρα η τιμή πάνω στο, στη νύχτα, ε, στη βραχυχρόνια. Ναι. ναι. Του τους βάζει 13% ΦΠΑ και πέραν αυτού του υποχρεώνει να έχουν και το λεγόμενο φόρο διαμονή. Το οποίο είναι, υπήρχε μόνο στα ξενοδοχεία μέχρι πρώτη. Αν θυμάσαι, μία δεύτερη απόδειξη που παίρναμε όταν παίρναμε την απόδειξη του ξενοδοχείου που είχε 1 ευρώ, 2 ευρώ, 5 ευρώ. Όχι, δεν το ε, ξέρω. Ναι, υπάρχει αυτό ο αμφόρο στη χώρα στα ξενοδοχεία εδώ και κάποια χρόνια το πλέον πηγαίνει και στη βρέχη χρόνια. Θα είναι 1,5 ευρώ για καταλήματα μέχρι 80 τετραγωνικά και 10 ευρώ ε, για καταλήματα άνω των 80 τετραγωνικών. Άρα έχει κάποιε αρκετέ διαφορέ. Δηλαδή πλέον... <laughs> ναι, ναι, η βρέχη χρόνια αλλάζει, αλλάζει άρδινα από το 2024. Αυτό γίνεται για να πέσουν οι τιμέ λίγο στα ενίκια, ίσω. Και γι' αυτό θεωρώ και οι ξενοδοχειακέ επιχειρήσει το έχουν επηρεάσει γιατί ουσιαστικά ναι. δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις τιμέ τη βραχυχρόνια. Έτσι. Ναι. Σωστά. Γιατί υπήρχε το ΦΠΑ στη μέση το οποίο δεν μπορούσαν να το απορροφήσουν. Η δηλαδή. μία πλευρά υποχρεούνταν να το καταβάλει, η ναι. άλλη πλευρά δεν το είχε. Ναι, ναι. Οπότε ουσιαστικά σου λέει ότι πλέον θα λειτουργήσει. Αν θε να το λειτουργήσει έτσι, θα λειτουργήσει σαν ξενοδοχείο. Αυτό που δεν έχει. Εκτό αν έχει δύο. Ναι, εκτό αν το περιορίσει στα δύο. Νάξει, εκεί πα μετά σε άλλα κόλπα τύπου κάνει πάνω από μια εταιρεία. Για τέσσερα, αν έχει τέσσερα κινητά, π.χ. κάνει δύο εταιρείε από δύο κινητά. Ναι, μπορεί να κάνει πολλά. Ναι. Δηλαδή κάτι θα βρει ο Έλληνα να, το... <laughs> να το <laughs> ξεπεράσει αυτό το <laughs> εμβόλιο. <εμπορίς. laughs> Σωστά. Έτσι πρέπει όμω. Αυτό το κράτο έτσι πρέπει. Οπότε, συνοψίζοντα, κατά τη γνώμη σου, τι πιστεύει θα φέρει ω αποτέλεσμα. Αυτό το νομοσχέδιο. Με τα καλά του και τα κακά του. Κοίτα, θεωρώ ότι το βασικό αντίκτυπο στην αγορά θα τον έχει, θα τον έχει ρύθμιση για την βραχυχρόνια μείσθωση, που κατά πάσα πιθανότητα μερικοί θα σταματήσουν να την, να την κάνουν, γιατί θέλουν να αποφύγουν την έναρξη της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα αυτό θα ρίξει ίσως τις τιμές στα ενοίκια στην αγορά. Ε, αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη. Κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, επίσης είναι η μείωση που υπάρχει από... Φέτο και όλα, στο τέλο επιτιδεύματο για του ελεύθερου επαγγελματίε. Εκεί, εκεί έρχεται λίγο αυτό να αντισταθμίσει την υποχρέωση που του βάζει να φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή για χρήματα mm. τα οποία δεν έχουν. Ναι, κατάλαβα. Βάζει στο 50%. Εκεί του εξυγχωνεύει γύρω στα 300 ευρώ το χρόνο. Αντισταθμίζει λίγο την επιβάρυνση του τεκμηρίου. Τώρα, οι συναλλαγέ με ακίνητα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε πώ θα. Τι αντίκτυπο θα έχει στην πράξη, γιατί και εκεί υπήρχαν κάποια κενά στη μέχρι τώρα διαδικασία. Συναλλαγέ οι οποίε, πούμε, μπορούσαν να γίνουν σε ποσά κατώτερα του τιμήματο για τον ΑΒ λόγο, κατώτερα του τιμήματο, λέγοντα ένα κίνητο μπορεί να έχει μια αντικειμενική αξία χ και να πουλούνταν σε χ μείον 2, ξέρω εγώ. Το οποίο γινόταν με τη χρήση των μετρητών συνήθω. Τώρα, αυτό του βάζουν ένα τέλο. Πρέπει να δούμε πώ θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό. Αν θα σταματήσουν αυτέ οι συναλλαγέ, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και πώ. Ναι. Γιατί ουσιαστικά του λέει: Άμα σα πιάσω. Όχι. Το βάρο πέφτει στη συμβολογράφο. Συμβόλαιο το οποίο θα υπάρχει μετρητό μέσα, δεν θα μπορεί να μεταγραφεί στο υποθυκολάκιο. Κατάλαβε. Mm. Οπότε θα, είναι, θα θεωρείται άκυρο. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα ελέγχου αυτό δηλαδή. Πα... Να ρωτήσω κάτι. Εάν υπάρχει στο παιχνίδι τη διαπραγμάτευση χρυσό και ασήμι. Στην ανταλλαγή με το. Ναι, αντί για Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Ισχύει ότι ίσχυε. Θεωρείται ένα, μια ανταλλαγή περιουσιακού στοιχείου. Δεν, δεν βλέπω τον λόγο να μην μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Ναι. Για αυτού που ξέρουν. <laughs> Είναι κάτι άλλο που θέλει να επικοινωνήσει με βάση το νομοσχέδιο. Νομίζω τα βασικά τα έχουμε αναφέρει όλα. Τώρα είμαι ανοιχτό σε όποια, σε ερώτηση υπάρχει για, περι, για περισσότερες να βοηθήσω. Ωραία. Θέλει θέλεις να βάλουμε το κινητό από κάτω ή να βάλουμε website. Ε, Ποιο είναι το website. το site και να, τα social μου και θα μιλάμε από εκεί. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Γλυκό επεισόδιο, μικρό επεισόδιο. Αυτό έγινε με σκοπό να πάρεις μια κεντρική ιδέα γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αλλάζει η κατάσταση. Βλέπει ότι υπάρχουν σπουδέ αλλαγέ που δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι μα και εγώ μαζί μέσα σε όλο αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρει το play. Πρέπει να βρει τι θα κάνει. Πρέπει να βρει πώ θα κινηθεί. Οπότε ένα καλό λογιστή και οικονομικό σύμβουλο όπω ο Πασχάλη ο ενδεχομένω να μπορεί να σε βοηθήσει από εδώ και πέρα με τον δρόμο τον οποίο εσύ θέλει να επιλέξει και με αυτό που σε συμφέρει να κάνει. Γι' αυτό. Πήγαινε στην περιγραφή, θα βάλω και το website και τα social media που μπορεί και δραστηριοποιήσει για να έρθει σε επαφή, εάν θέλει κάτι να ζητήσει, να θυμίσω ότι ο Πασχάλης επικεντρώνεται βασικά σε επιχειρήσει. Αλλά παρέχει και οικονομικέ συμβουλέ σε ιδιώτε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το επεισόδιο. Άφησε μα ερωτήσει, απορίε από κάτω στα σχόλια με σοβαρότητα, να τι δούμε και να. Το συνεχίσουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι θα έχετε απορίες από όλα αυτά. Να σε καλά, τα λέμε στο επόμενο. Για χαρά.